Τι ήταν να το πει ο Άκης Τσελέντης? Άργησαν λοιπόν τα σενάρια. Αλλά ας θυμηθούμε όμως τι είπε ο καθηγητής σεισμολογίας. Εγώ ποτέ δεν υπήρξα επαγγελματία φυσικαστής. Πάντα έλεγα και λέω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σεισμογενής. Δεν θα γίνει ποτέ Αφρική, Σαχάρα που δεν έχει σεισμούς. Πρέπει λοιπόν πάντα να είμαστε έτοιμοι. Και δυστυχώς έχει καιρό να κάνει ένα μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα. Δυστυχώς, εισαγωγικά το λέω αυτό. Και υπάρχουν περιοχές του ελλαδικού χώρου, μην μου ρωτήσετε ποιες, οι οποίες έχουν μαζέψει πολλά μεγάλα ποσά προστά σεισμικής ενέργειας. Φοβόσαστε το ενδεχόμενο μιας μεγάλης σεισμικής δόνησης στον ελλαδικό χώρο? Μιλάω για αύριο μεθαύριο ή σε ένα μήνα, κύριε Παπαδάκη. Μιλάω ότι εν ευθέτω χρόνο. Μπορεί και μέσα σε 6 μήνες και σε ένα χρόνο. Αλλά αυτό όμως μας λέει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι, κύριε Παπαδάκη. Δεν είπε ότι οι σεισμοί θα γίνουν αύριο ή μεθαύριο. Είπε ότι κάποτε θα γίνουν. Λογικό. Στην Ελλάδα ζούμε. Επειδή όμως η Δυτική Ελλάδα είναι σεισμογενής, άρχισαν και πάλι τα γνωστά σενάρια. Αυτά που ακούγαμε και στον σεισμό του 1994 στην Πάτρα και σε αυτόν του 1995 στο Αίγιο, αλλά και του 2008 στη Δυτική Αχαΐα. Πώς θα γίνει μεγάλος σεισμός και πώς γνωρίζουν οι αρχές. Από χθες μάλιστα έχουν βουήξει τα τηλέφωνα και το τι λέγεται δεν περιγράφεται. Όσο να είναι, φοβόμαστε σίγουρα. Έχουν δύο όμως μακάβριες διαδόσεις πάλι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα διαδόσεων ή μπορεί να είναι σίγουρα κατά καιρούς δίνει μεγάλους σεισμούς και στην Πάτρα και παντού. Εντάξει, κατά καιρούς διάφορα σενάρια κυκλοφορούν. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ισχύει ο κόσμος και να ακούει τους υπεύθυνους σεισμολόγους και όχι οι φήμες από εδώ και από εκεί. Η πολιτεία πάντα ξέρει ότι υπάρχουν περιοχές του ελλαδικού χώρου που είναι εν δυνάμει εστίες σεισμικών σεισμών. Μετά από τόσο καιρό, πραγματικά ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές τις οποίες τις παρακολουθούμε, τις παρακολουθούμε και με τοπικά δίκτυα. Και πιστεύω και εγώ ότι κάθε μεγάλο σεισμός αφήνει τα σημάδια του πρωτού γίνει. Δηλαδή, έχετε κάποιες ενδείξεις? Όταν φτάσουμε για συγκεκριμένες. Επιστημονικές ενδείξεις. Κοιτάξτε, είναι δύο περιοχές που τις κοιτάμε. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε σεισμό την Δύο περιοχές της χώρας. Ή μεθαύριο ή στα 10 χρόνια. Οι οποίες είναι γνωστές. Σε δύο γνωστές περιοχές που περιμένετε ότι εκεί μπορεί να εκδηλωθεί μεγάλο σεισμός. Πιστεύω ότι έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να συμβεί κάτι σε αυτές τις περιοχές. Για αυτές τις δύο περιοχές έχετε ενημερώσει? Είναι γνωστές. Στους αρμόδιους είναι γνωστές. Και ευτυχώς έχω μια πολύ αγαστή συνεργασία και με τον ΑΣΚ και με τον Πρόεδρο. Διαδίδουν ψευδώς φυσικά πως οι αρχές έχουν ειδοποιηθεί για μεγάλο σεισμό στην Αχαΐα. Πως έχουν ενεργοποιηθεί τα νοσοκομεία και πως έχουν φέρει και σάκους για νεκρούς στο νοσοκομείο του Ρίου. Έλα! Τα πιστεύετε? Όχι, μόνο δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Ότι θα ετοιμάζουν τους σάκους για να βάλουν ότι θα γίνει σεισμός. Καταρχήν αυτά είναι αηδίες. Το λέγανε και σήμερα στην τηλεόραση. Σεισμοί γίνονται κάθε μέρα, δεν τις ακούτε? Η ίδια ιστορία χρόνια τώρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα επέμβει ο εισαγγελέας.